Σήμερα θα πούμε μερικά πράγματα για τις πλακέτες των ηλεκτρικών συσκευών επειδή έχουν αρκετά μεγάλο κόστος να πούμε ότι για την τιμή μιας πλακέτας ρόλο παίζει και το τι συσκευή είναι δηλαδή αν μια συσκευή κάνει 2.000 ευρώ σίγουρα η, η τιμή της πλακέτας θα είναι πάνω από 300 ευρώ της κεντρικής πλακέτας Συνήθω ξεκινάνε δηλαδή από 75 με 90 ευρώ και ανάλογα το πόσο σύνθετη είναι η πλακέτα και η μάρκα παίζει ρόλο και τι συσκευή είναι, πόσο ακριβή, ξεκινάνε από 75-80 ευρώ και μπορεί να φτάσουν και 400 και 500 ευρώ. Ο ένας μέσος όρος και ο πιο συνηθισμένος για την αντικατάσταση μιας πλακέτας είναι γύρω στα 140 ευρώ. Εάν μια συσκευή είναι σύνθετη, δηλαδή πλυντήριο και στεγνοτήριο, σίγουρα πάλι και εκεί θα είναι η τιμή της πλακέτας σχετικά υψηλή. Να σας πω ότι υπάρχουν κάποιοι ηλεκτρονικοί οι οποίοι επισκευάζουν πλακέτες, δηλαδή μπορεί να του πάτε μία πλακέτα, να έχει χαλάσει ένα τέτοιο εξάρτημα παράδειγμα, και εκεί που είναι να δώσετε 200 ευρώ για να αλλάξετε μία πλακέτα στο ψυγείο σας ας πούμε ή στο πλυντήριο, να σας το φτιάξει με 30-40 ευρώ να τη δοκιμάσετε και να δουλέψει. Εάν η πλακέτα έχει αυτή τη μορφή, είναι πολύ εύκολο αν κάποιος ξέρει κάποια πράγματα, δηλαδή είναι τεχνικός, είναι ηλεκτρονικός και ξέρει να επισκευάζει πλακέτες, μπορεί άνετα να σας τη φτιάξει. Εάν η πλακέτα έχει αυτή τη μορφή, όπως είναι αυτή, όπως βλέπετε έχει μια κρούστα σιλικόνης, εδώ που γυαλίζει όλο, για να είναι αδιάβροχη και να μην περνάει υγρασία μέσα και κάνει βραχυκλώματα. Αυτές οι πλακέτες συνήθως δεν επισκευάζονται. Γιατί για να μπορέσει να κάνει τις μετρήσεις του θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερο πεδίο. Όπως βλέπετε εδώ που γυαλίζει, έχει μια κρούστα σιλικόνης και αυτή η πλακέτα δεν επισκευάζεται. Οι πλακέτες όταν είναι display κάποια συσκευής και δεν είναι η κεντρική πλακέτα, ελέγχου του της και είναι κάποιο display, σίγουρα είναι πιο φθηνά. Είναι μερικά πλυντήρια επίσης να πω, που έχουν τρεις πλακέτες. Έχουν μία την κεντρική πλακέτα, έχουν το display και έχουν και μία πλακέτα που είναι βοηθητική του motor, αν είναι το μοτέρ inverter και έχουν τρεις πλακέτες. Παίζει ρόλο και το μέγεθος της πλακέτας και το τι, σε τι συσκευή δίνει ρεύμα, αν είναι σύνθετη συσκευή και το κόστος της συσκευής. Εννοείται ότι αν ένα πλυντήριο κάνει 200 ευρώ και στα 5 χρόνια μας ζητήσουν 120 ευρώ για μία πλακέτα, προσπαθούμε πρώτα να την επισκευάσουμε, αν μπορούμε και είναι τέτοιου τύπου πλακέτα, προσπαθούμε πρώτα να την επισκευάσουμε, αν ξέρει κάποιο να μας βοηθήσει, κάποιο ηλεκτρονικός, Δεν συμφέρει δηλαδή αν η συσκευή μα έχει 200 ευρώ, δεν συμφέρει να γίνει αντικατάσταση πλακέτα, γιατί σίγουρα θα βγάλει και κάποιο άλλο πρόβλημα από τη στιγμή που έχει δουλέψει 5 χρόνια. Κάντε ένα like αν σα άρεσε το βίντεο.